Το νέο υπερσύγχρονο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία, καθώς θα βελτιώσει τις δυνατότητες για έρευνα και ανάπτυξη στήρων οφθαλμικών και ενέσιμων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Η Rapharm, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές φαρμακευτικές βιομηχανίες, με εξωστρέφεια και προσανατολισμό στην καινοτομία, επενδύει ετησίως το 10% του καθαρού κύκλου εργασιών στην έρευνα και ανάπτυξη. Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, υψηλής εξειδίκευσης και επεκτείνει την εξαγωγική της δραστηριότητα. Η οποιαδήποτε επένδυση έχει μια μεγάλη αξία για την ελληνική οικονομία. Επενδύσεις όμως που γίνονται στον χώρο του φαρμάκου όπως αυτή της Rapharm συνδέεται με την υγεία του πολίτη, συνδέεται με την έρευνα, την καινοτομία και την παραγωγή και είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμείς ως πολιτεία μέσω του επενδυτικού Clawback θα βοηθήσουμε οποιαδήποτε εταιρεία θέλει να μιμηθεί τη Rapharm και να κάνει επενδύσεις στη χώρα. Είμαι ευτυχής που περίπου 50 χρόνια συνεισφέρουμε στην εξέλιξη και την πρόοδο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Σας ευχαριστώ που μας θυμήσατε σήμερα και εγκαινιάσαμε το καινούριο μας κτίριο. Και πάλι σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην τελετή εγγενείων του νέου υπερσύγχρονου Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της Rapharm. Ένα έργο που θα αποτελέσει την κινητήριο δύναμή μας για τα επόμενα χρόνια και αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική πορεία της εταιρείας με την ανάπτυξη νέων, πολύπλοκων στήλων φαρμακευτικών προϊόντων, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την επέκταση της εξαγωγικής μας δραστηριότητας. Στη Rapharm επενδύουμε ετησίως το 10% του καθαρού κύκλου εργασιών στην έρευνα και ανάπτυξη και εξελίσσουμε την τεχνογνωσία με προσανατολισμό, την εξωστρέφεια και την καινοτομία. Είμαστε μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες στον χώρο του φαρμάκου και η πρώτη ελληνική εταιρεία που πήρε έγκριση από τον FDA και σήμερα ήδη κυκλοφορούν 6 προϊόντα στην αγορά της Αμερικής. Να αναφέρω εδώ ότι το 80% της παραγωγής μας αυτή τη στιγμή εξάγεται, έχοντας καταφέρει έναν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 30% τα τελευταία 5 χρόνια. Παράλληλα, η εταιρεία, με διαχρονική παρουσία πάνω από 45 χρόνια, κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια αγορά φαρμάκου, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα θεραπευτικών κατηγοριών. Εμείς ως Rapharm υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά προγράμματα στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή ύψους 65 εκατομμυρίων, για τα έτη 2021-2025, τα οποία περιλαμβάνει νέα μονάδα παραγωγής οφθαλμικών προϊόντων, νέα μονάδα παραγωγής στήρων ενέσιμων προϊόντων με τελευταίας τεχνολογίας ρομποτικό-μηχανολογικό εξοπλισμό, νέους σύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους και βέβαια το νέο υπερσύγχρονο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης. Παράλληλα όμως, έχουμε ξεκινήσει το ταξίδι του μετασχηματισμού της Rapharm, που θα μας διασφαλίσει ένα βιώσιμο μοντέλο δυναμικής ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Εισάγουμε νέες τεχνολογίες στην έρευνα και ανάπτυξη, ξεκινάμε την παραγωγή νέων σύνθετων προϊόντων με καινοτόμες μεθόδους, αλλάζουμε τον τρόπο διακυβέρνησης της εταιρείας και αξιοποιούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Rapharm αναπτύσσεται μαζί με τους ανθρώπους της. Έχουμε ξεπεράσει πια τους 650 εργαζόμενους. Υπερδιπλασιάσαμε τις θέσεις εργασίας την τελευταία δεκαετία και συνεχίζουμε να δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Μόλις πριν λίγες μέρες, η Rapharm διακρίθηκε στην κατηγορία Δυναμική Ανάπτυξη των βραβείων Growth Awards, ενός σημαντικού θεσμού που διοργάνωσαν η Eurobank και η Grant Thornton. Μας τιμά ιδιαιτέρως η διάκριση αυτή, καθώς αναδεικνύει την αναπτυξιακή μας δυναμική, αλλά και τη συμβολή της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας στην ανάδειξη του ελληνικού επιχειρήν. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους στη Rapharm, αλλά και τους συνεργάτες από τη στήριξη και την εργοστήλ του ομίλου Στασινόπουλου, που ανέλαβαν το σχεδιασμό και την κατασκευή του νέου ερευνητικού μας κέντρου με γνώμονα ένα περιβάλλον εργασίας το οποίο προάγει την έκφραση, τη δημιουργία και τη συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μου τιμή και πολύ μεγάλη μου χαρά που ο Υπουργός Ανάπτυξης Ελλάδος παρίσταμε σήμερα εδώ ως εκπρόσωπος του κυρίου Πρωθυπουργού σε αυτά τα σημαντικά εγγένεια. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, πρωταγωνιστής της οποίας και έξοχος εκπρόσωπος είναι και η εταιρεία Rapharm, στα εγγένεια της οποίας είμαστε σήμερα, στο νέο R&D Center, ανταπέδωσε αυτή την εμπιστοσύνη της πολιτείας. Και οι συνολικές επενδύσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και έχουν μπει σε ράγα υλοποίησης,
αυτά τα τελευταία 3 χρόνια ξεπερνούν ήδη τα 600 εκατομμύρια. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει εξελιχθεί σε ένα από τους πιο ταχαίως αναπτυσσόμενους, καλωσορίζω και τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αυγερινό, ένα από τους πιο ταχαίως αναπτυσσόμενους κλάδους ελληνικής οικονομίας. Θέλω να συγχαρώ τη Ραφάμ. Παρακολουθώ την εξέλιξη, κύριε Ρασιά, τη Ραφάμ τα τελευταία 6-7 χρόνια. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Είστε μια εταιρεία πρότυπο. Όχι για το σημερινό R&D Center που είναι πραγματικά τόσο πολύ ωραίο και είναι τόσο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά γιατί καταφέρατε, πρώτον, να αυξήσετε εντυπωσιακά τις εξαγωγές σας. Αυξήσετε τις θέσεις εργασίας σε καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Όλα αυτά είναι σημαντικά επιτεύγματα, όχι μόνο για τη Ραφάρμ, όχι μόνο για την οικογένειά σας, όχι μόνο για τον κλάδο που προσωπείτε, αλλά είναι σημαντικά νέα για την Ελλάδα. Οι θέσεις εργασίας είναι 650 και πολλοί άνθρωποι από την περιοχή βρίσκουν δουλειά εδώ. Άρα αυτό είναι από μόνο του κάτι σημαντικό. Όλες οι εταιρείες, το σημαντικό τους κεφάλαιο, εκτός από το κεφάλαιο αυτό καθεαυτό, εκτός από τα χρήματα, όμως το σημαντικό τους κεφάλαιο είναι το ανθρώπινο δυναμικό, είναι οι άνθρωποι, είστε εσείς που σήμερα εκπροσωπείτε τους εργαζομένους. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας στην εταιρεία που φέρνει τελικώς αυτό το αποτέλεσμα. Και βεβαίως, θερμές ευχαριστίες στην οικογένεια Ράσια. Επίσης, ένα παράδειγμα που πέρα από την επένδυση αυτή καθεαυτή, μαρτυρά και κάτι άλλο. Την αξία, τη σημασία των οικογενειακών αξιών μέσα στην επιχείρηση, τον τρόπο με τον οποίο μια δραστηριότητα περνάει από γενιά σε γενιά, συνεχίζεται και πολλά από τα οράματα του ιδρυτή συνεχίζονται από τις επόμενες γενιές. Ένα σπουδαίο πράγμα να μπορείς όχι μόνο να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, αλλά να συνεχίζουν το έργο σου πετυχημένα, να το αναπτύσσουν, να το μεγαλώνουν. Θερμές ευχαριστίες στην οικογένεια και για την επένδυση και για το αξιακό φορτίο το οποίο μοιράζεται μαζί μας με το παράδειγμα της. Ευχαριστούμε όλους σας από καρδιάς για την τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη περιοχής μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω δύο λόγια από καρδιάς για την οικογένεια Ρασιά. Νομίζω ο κύριος Νίκος, αλλά και οι άξιοι συνεχιστές του, αποτελούν το παράδειγμα του σύγχρονου επιχειρηματία. Του ήθους, της συνέπειας, του οράματος, των αξιών και των αρχών που πρέπει να έχει κάθε ελληνική επιχείρηση. Νομίζω αποτυπώθηκε και στο λόγο του, στην ομιλία του. Σύντομος, περιεκτικός, τέτοιους ανθρώπους χρειαζόμαστε. Λίγα λόγια και πολλά έργα. Αυτή είναι η σημερινή Ραφάρμ. Αυτό είναι το μέλλον της αυτής της επιχείρησης και εγώ θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς να έχετε υγεία, ευτυχία, προκοπή, επίτευξη των στόχων σας και να ξέρετε ότι έχετε μια κυβέρνηση που σας στηρίζει δυναμικά. Με αυτή την ιδιότητα είμαι σήμερα εδώ, να στηρίξω μια ελληνική επιχείρηση, να στηρίξω την ελληνική φαρμακοβιομηχανία που μας κάνει υπερήφανους σε ολόκληρο τον κόσμο και βέβαια ευτυχία, υγεία και προκοπή στην οικογένειά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα και είναι μια σειρά από επενδύσεις που είχα την τύχη με τον Άδωνη να εγκαινιάσουμε όλο αυτό το διάστημα. Και θέλω να δώσω τα συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, όσοι γνωρίζουμε και βρισκόμασταν και στον χώρο του φαρμάκου, γνωρίζουμε την εταιρεία Ραφάρμ. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι συνεχώς επενδύεται, αυξάνεται τον κύκλο των εργασιών και δείχνεται και μια εξωστρέφεια που είναι μονόδρομος για την ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον και θεωρώ ότι οι περισσότερες ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες το έχουν αντιληφθεί πλήρως ότι δεν μπορούμε να στηριχτούμε μόνο σε μια εγχώρια παραγωγή για εγχώρια κατανάλωση, αλλά θα πρέπει να αυξηθεί και το κομμάτι της καινοτομίας, αλλά και το κομμάτι των εξαγωγών. Η σημερινή μέρα είναι μια μέρα χαράς, γιατί δείχνει ότι ένα εργαλείο, το οποίο με πολύ μεγάλο αγώνα και του Άδωνη και δικού μου ως βουλευτή μετά και ως υπουργού, αλλά και άλλων παραγόντων, οφείλω να πω, προτάσεις είχαν γίνει και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Χάρη σε αυτό το εργαλείο επιβραβεύουμε τις εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν. Γιατί για να γίνει όλο αυτό δεν φτάνει το αναπτυξιακό κλόμπακ, προφανώς. Είναι και οι ίδιες εταιρείες με τους εργαζομένους, με την οικογένεια που ηγείται, οι οποίοι κάνουν τον αγώνα της ανάπτυξης. Άρα είναι μια μέρα χαράς, γιατί δείχνει ότι ένα εργαλείο δίνει τη δυνατότητα να αναπτύσσεται η έρευνα και η καινοτομία στη χώρα. Και ναι, προσπαθούμε αυτή τη στιγμή
με χρήματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα απορροφηθούν, να δούμε πώς το επενδυτικό clawback στον χώρο του φαρμάκου θα μπορέσει να επεκταθεί και σε μεγαλύτερο νούμερο, καθώς έδειξε ότι ήταν κάτι το οποίο αγκαλιάστηκε από τη φαρμακοβιομηχανία. Με τις διαπραγματεύσεις που θα γίνονται, με τον έλεγχο της κατανάλωσης, με την ενίσχυση των προϋπολογισμών και με έξυπνα μέτρα όπως το επενδυτικό clawback, θα είμαστε δίπλα σε οποιονδήποτε θέλει για χάρη της υγείας να επενδύσει είτε στην παραγωγή είτε στην καινοτομία. Και σήμερα συγχαίρουμε και είμαστε περήφανοι που είμαστε σε αυτά τα εγγένεια της Ραφάρμ και ευελπιστούμε, γιατί έχω δει το επενδυτικό πλάνο στο οποίο αναφέρεστε, να είμαστε πάλι σε οποιαδήποτε επένδυση κάνετε, τόσο εσείς όσο και οι άλλοι συνάδελφοί σας που βλέπετε εδώ πέρα. Και ως πολιτεία θα είμαστε δίπλα σας. Ευχαριστώ πολύ.